Κύριε Ζαχαριάδη Γιώργη, θέλεις για σύζυγό σου την άλκηση της Ανιφαντή? Ναι, θέλω. Άλκηση της Ανιφαντή, θέλεις για σύζυγό σου τον Γιώργο Ζαχαριάδη? Ναι. Τέσσερις μήνες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, η Μισελάς του 2009, Άλκηση Ανιφαντή, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της Γιώργο Ζαχαριάδη. Γιατί έχω ξαναπεί κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τελείως τυπικό κιόλας. Γιατί είδες, από ό,τι είδες, εγώ και ο Γιώργος ήρθαμε μόνο. Mm-hmm. Καθαρά λόγω του παιδιού, λόγω διαδικαστικών, λόγω χαρτιών, μόνο για αυτό το λόγο. Μέσα σε σχεδόν 1,5 χρόνο η ζωή της πρώην Μισ Ελλάς έχει αλλάξει. Διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το στέμμα της προς το παρόν τουλάχιστον το έχει βάλει στο ράφι. 5ος μήνας, όλα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Η μόνη αλλαγή είναι αυτό, η κυλίτσα εδώ. Που μεγαλώνει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά και περιμένουμε με ανυπομονησία τον Ιούνιο σιγά σιγά. Έγινε η καλύτερη στιγμή για μένα, γιατί εντάξει, τι άλλο θέλαμε, αυτό θέλαμε. Και η πιο ευχάριστη στιγμή θα είναι και το δάρο και το μωράκι σιγά σιγά. Ο σύντροφός της που δεν έχει σχέση με το χώρο της showbiz την στηρίζει σε κάθε της επιλογή. Δεν είναι πολύ έτσι της δημοσιότητας. Δεν είναι καθόλου αυτά, όχι. Έφυγε ο Γιώργος, έφυγε ο γαμπρός. Έφυγε, τόσο ο γαμπρός για την ήδη. Αναγκαστικά για κάποιο χρονικό διάστημα η πρώην Μισ Ελλάς θα εγκαταλείψει το modeling καθώς θα αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Όταν όμως με το καλό έρθει στον κόσμο το παιδάκι της και μπουνόλασε ένα πρόγραμμα, σκοπεύει να επιστρέψει. Δεν πρέπει να έχεις πάρει πολλά κιλά, είσαι μια χαρά. Μ' αρέσει που μου το λες αυτό. Χαίρομαι. Προσέχει. Θέλω να προσέχω, σου είπα γιατί άμα έχω σκοπό κιόλας να επιστρέψω στο χώρο, θα ήθελα να είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται και να θέλω. Μόνο μπορώ να κάνω modeling για εγγύους, αλλά προς το παρόν όχι. Προσέχω εδώ πέρα, σιγά σιγά και μετά θέλω με το καλό όταν μπορέσω να γυρίσω. Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού προγραμματίζεται μαζί με τη βάφτιση του παιδιού τους.